Καλημερίζω και τον λαό της Ευρώπης και της πόλης Κομωτινής και τον καλό πολύ ψύχρεμα να πάει στις κάλπες. Με νυφαλιότητα, ηρεμία, η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να δικαστεί. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, εγώ στηρίζω, όπως και το κόμμα μας, το οποίο είναι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα πρέπει να ψηφίσει όχι για την αξιοπρέπειά του, για αυτά τα οποία δέχεται από τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τις δηλώσεις των αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι απροκάλυπτα, ομά, κάνουν παρέμβαση στην λαϊκή θέληση και στη λαϊκή ψήφο. Πρέπει να σηκώσει το ανάστημά του και να πει όχι. Και θα εξηγήσω γιατί. Γιατί οδηγήθηκατε στον δημοψηφισμό? Η εντολή που είχε λάβει η κυβέρνηση στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου του 2015 ήταν μια εντολή καθαρή. Να επαναδιαπραγματευτεί όλη την μνημονιακή κατάσταση η οποία είχε φέρει τον λαό στην εξαθλίωση. Και η επαναδιαπραγμάτευση αυτή πρέπει να γίνει εντός Ευρώπη, εντός Ευρωζώνης. Συνεπώς, με την εντολή αυτή, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, ξεκίνησε καταθέτοντας προτάσεις. Αμέσως μετά την ενδιάμεση συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου του 2015. Οι προτάσεις τις οποίες κατέθεται συναντούσαν ή αδιαφορία ή άρνηση, ασαφή άρνηση ή φτάνα σε σημείο πια να δέχονται την τέλεια άρνηση. Πρωταρχικό σημείο της διαπραγμάτευσης ήταν το χρέος. Πρέπει να ξέρετε, καμιά λύση δεν μπορεί να είναι βιώσιμη αν δεν υπάρχει ρύθμιση στο χρέος. Διότι υπογράφεις τη συμφωνία μεν, αλλά μετά από 3, 4, 5 μήνες είσαι υποχρεωμένος να ξαναζητήσεις πάλι δανεικά για να πληρώσεις τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει συμφωνήσει προηγουμένως. Στο θέμα της ρύθμισης του χρέους δεν υπήρχε καμία, μα καμία, σας πληροφορώ, ένδειξη ότι οι θεσμοί θέλουν να το συζητήσουν. Και επιμένουμε στο θέμα της ρύθμισης του χρέους, γιατί από τον πίνακα του Γενικού Λογιστικού του κράτους, το οποίο έχουμε, η Ελλάδα για το 2015 έπρεπε να έχει δώσει τοκοχρεολύσια 23,5%. Για το 2016, του χρόνου δηλαδή, πρέπει να δώσει 14 δισεκατομμύρια, για το 2017 16 δισεκατομμύρια και στο σύνολο το 2030 300 δισεκατομμύρια. Πληρώνονται αυτά? Άρα σημαίνει ότι θα έπρεπε να υπάρχει ρύθμιση στο χρέος. Απάντηση στην άρνηση των θεσμών ήταν η χθεσινή έκθεση που πέρασε διαπληρώς και σιδίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που ο Γερμανός Επίτροπος μαζί με κάποιους άλλους επιτρόπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θέλαν να την αποτρέψουν, η οποία έλεγε ότι θα πρέπει το ελληνικό χρέος να απορριφθεί κατά 30% και να πάει σε ρύθμιση με περίοδο χάριτος σε βάθος 40 ετών. Όμως, συνέβη και το εξής. Όταν πια καταθέσαμε μία συμφωνία η οποία ήταν στα όρια των κόκκινων γραμμών των δύο κομμάτων, ύψους γύρω στα 8,5-8
2,2 δισεκατομμύρια. Υπήρχε η αντιπρόταση από τον κύριο Γιούγκερ, μια αντιπρόταση η οποία ήταν θέμα διαφοράς χρημάτων που έφτανε στα 8,7 δισεκατομμύρια, αλλά ήταν θέμα ποιοτικό. Και ποιο είναι το θέμα το ποιοτικό, όπου εμείς πια είπαμε όχι και οδηγηθήκαμε στο δημοψήφισμα. Ήτανε διότι χτυπούσαν την καρδιά της οικονομίας. Αυτοί που θέλαν να υπάρξει οικονομία που θα δώσει έσοδα για να ξεπληρωθούν τα δανεικά, χτυπούσαν τον τουρισμό. Με 23% τουρισμό. Είναι δυνατόν σε καμία περίπτωση να υπάρχει δυνατότητα να αποπληρώσεις δάνεια? Μα η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας είναι ο τουρισμός. Είναι δυνατόν ο τουρισμός αυτός να είναι ανταγωνιστικός απέναντι στην Τουρκία και στις άλλες χώρες του Μεσογείου? Χτυπούσαν την ναυτιλία. Ο δεύτερος πυλώνας της ελληνικής οικονομίας είναι η ναυτιλία. Τρίτον, ξαναβάζανε στους φτωχούς, σε αυτούς που δέχονται την ανθρωπιστική, που υφίστανται την ανθρωπιστική κρίση των τελευταίων 5 ετών, μνημονιακών ετών, τους βάζανε επιπλέον φόρους και δεν δεχόντουσαν στις επιχειρήσεις πάνω από 500.000 να μπει 12% έκτακτη φορά. Και τι είπαν, μηδέν εισφορά. Και ρωτώ, για ποιο λόγο ας πούμε μηδέν εισφορά και όχι 6%, να πεις να πάω να το δύο πράγματα. Άρα, εκείνο που μας έκανε να οδηγηθούμε στο δημοψήφισμα είναι ότι ζητούσαν μέσα από τη δική τους πρόταση την απονεύρωση της ελληνικής οικονομίας. Την απονεύρωση για να παραδοθεί τελείως. Και έτσι, είπαμε ότι πάμε στο δημοψήφισμα που το θεωρούμε ότι είναι ένα μέρος της διαπραγμάτευσης από άλλο επίπεδο. Και ζητήσαμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Θέτοντας για δημοψήφισμα τι? Την πρόταση Γιούγκερ. Μα λένε ότι η πρόταση Γιούγκερ δεν υφίσταται, δεν υπάρχει. Καμία πρόταση, αγαπητοί μου φίλοι, δεν είναι υπογεγραμμένη από τους δανειστές. Η κάθε πρόταση, η οποία και οι προηγούμενες που γίναν μνημόνια, ήταν προτάσεις οι οποίες ήταν ανυπόγραφες και παίρνανε νομιμοποίηση από το ελληνικό κοινοβούλιο μετά από πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης. Γι' αυτό, αν θα δείτε, θυμάστε όταν ρωτούσαμε τους θεσμούς την πρώην Τρόικα, ότι γιατί βάζετε φόρους που εξαφλιώνουν τον ελληνικό λαό, τι λέγανε, δεν τους βάζουμε εμείς. Η κυβέρνησή σας τις βάζει. Διότι δεν υπάρχει χαρτί υπογεγραμμένο από αυτούς ότι κάνετε αυτό. Εν διάφορη περιπτώσει, αυτοί που λένε «μα το δημοψήφισμα δεν έχει αντικείμενο γιατί δεν υπάρχει διακύβευμα» κάνουν λάθος. Το δημοψήφισμα είναι ένα πολιτικό κείμενο. Είναι ένα κείμενο που θέτει πολιτικά την ερώτηση «θέλετε την απονεύρωση της ελληνικής οικονομίας με τις προτάσεις των δανειστών» ή «θέλετε ένα κείμενο το οποίο θα μπορεί να ξαναδώσει παραγωγή και ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία». Αυτό είναι το δημοψήφισμα. Όταν λέμε λοιπόν ότι υποστηρίζουμε το όχι, υποστηρίζουμε το όχι για να μην απονευρωθεί η ελληνική οικονομία. Το ναι είναι ναι στα κελεύσματα της απονεύρωσης της ελληνικής οικονομίας. Η διαδικασία που θα βγάλει την Ελλάδα από το ευρώ. Δεν υπάρχει καμία διαδικασία. Αντιθέτως, αποδείχθηκε ότι τα δημοψηφίσματα, θεσμοί, ο άξονας Βρυξελών, Βερολίνου, τα αποδέχεται πλήρως. Γιατί το δημοψήφισμα είναι ο πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ευρωπαϊκών Συνθηκών. Είναι κυριαρχικό δικαίωμα αυξημένου ενωσιακού κύρους που οφείλουν να το σεβαστούν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην παρανομούν στις πρωτογενείς συνθήκες. Απόδειξη ότι όταν οι Ιρλανδοί είπαν όχι στη Λισαβόνα, επί
8 μήνες, παρόλο το bullying που δεχόταν, ψηφίσαν στο δημοψήφισμα όχι οι Ιρλανδοί. Όταν όμως έγινε το δημοψήφισμα, ξεκίνησε η διαδικασία, αλλάξαν τους όρους της συνδίκησης της αγώνας και έτσι ξαναψηφίσαν οι Ιρλανδοί ναι για τη συνδίκηση της αγώνας, τροποποιημένη. Το δημοψήφισμα για το Ευρωσύνταγμα της Γαλλίας. Τολμήσαν μετά το όχι του γαλλικού λαού στο δημοψήφισμα να ξαναφέρουν το θέμα Ευρωσύνταγμα. Δεν το ξαναφέρουν. Τολμήσανε, θυμάστε τι γινόταν με το δημοψήφισμα της Κύπρου. Όταν το δημοψήφισμα της Κύπρου έγινε, αφού μπήκε η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θυμάστε τι λέγανε. Θα γίνει ατυλαστρία. Θα πούν τα τουρκικά στρατεύματα. Θα σας βγάλουμε γιατί μας κοροϊδέψατε, γιατί μπήκατε από την πίσω πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά τα σχετικά. Έγινε τίποτε. Σεβαστήκαν απολύτως την απόφαση του Κυπριακού λαού στο δημοψήφισμα. Το ίδιο θα γίνει και με την απόφαση για το όχι του ελληνικού λαού. Διότι μέσα από την δημοκρατική αρχή και τη λαϊκή κυριαρχία επαναφέρονται οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα ο ελληνικός λαός κρατάει ζωντανή, πραγματικά ζωντανή, την πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Διότι έχει αντικατασταθεί η πολιτική από μια οικονομική διαχείριση. Η οικονομική διαχείριση δεν είναι δημοκρατία. Η οικονομική διαχείριση είναι αποφασίζουν οι λίγοι με τα οικονομικά συμφέροντα και αυτοί καθοδηγούν τους πολιτικούς. Εμείς λέμε το αντίθετο. Ο λαός και η πολιτική πρέπει να επανέλθει ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ο ελληνικός λαός ψηφίσει ναι σε αυτές τις εκλογές, ουσιαστικά η μοναδική φλόγα της επαναφοράς στην πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάνεται. Γι' αυτό πέσαν τη σαλαία επάνω μας. Τέτοια ομή παρέμβαση από Γιούγκερ, από Ντάισεντο, από Τούσκ, από όλους αυτούς τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, ότι θα βγει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ξαναγίνει. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα αντισταθεί. Δεχόμαστε ένα διεθνές μπούλινγκ από μέσα μαζικής ενημέρωσης, από πολιτικούς και αυτό το διεθνές μπούλινγκ το οποίο δεχόμαστε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του εσωτερικού αναπαράγεται συνεχώς. Αναπαράγεται συνεχώς. Και όμως αυτό θα φέρει αντίθετα αποτελέσματα. Όταν βλέπουμε ξανά φαντάσματα του παρελθόντος να ζητούν από τον ελληνικό λαό να ψηφίσει ναι, είναι αποτρεπτικό, κοινωνικτικά αποτρεπτικό για να μπορέσουν να πάρουν πλειοψηφία στο ναι. Εμείς λέμε όχι, γιατί πρέπει ο ελληνικός λαός να αντισταθεί. Και έρχονται και λένε στην παραπληροφόρηση ότι θα χαθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις. Ότι πια οι αγρότες δεν θα πάρουν τις επιδοτήσεις τους. Ότι αυτοί οι επιχειρήσεις που έχουν είναι συνδεδεμένες με το ΕΣΠΑ, οι Δήμοι, οι νομαρχίες, οι περιφέρειες, δεν θα πάρουν τα λεφτά τους. Κάνουν ένα τέλειο λάθος, αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι λάθος, είναι παραπληροφόρηση. Πρέπει να σας πω ότι τα χρήματα που δίνονται μέσα από την ΚΑΠ, το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το επιχειρησιακό πρόγραμμα υγείας και το ΕΣΠΑ είναι χρήματα τα οποία είναι διμερή συμφωνία των δύο μερών, του ταμείου και των αγροτών από την μια μεριά, των επιχειρήσεων από την άλλη μεριά και της τοπικής αυτοδιοίκησης από την άλλη μεριά. Που σημαίνει ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να συμψηφιστεί το χρέος ενός κράτους με συμφωνίες οι οποίες είναι διμερείς και ατομικές. Και ενώ το ξέρουν, βγαίνουν έξω στην ύπαιθρο και παραπληροφορούν τον κόσμο ότι θα χάσουν οι αγρότες επιδοτήσεις τους. Να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Τρομοκρατούν τον κόσμο λέγοντάς του ότι δεν θα μείνουν ανοιχτές τράπεζες. Ζητώ συγγνώμη για την παρεμπορία που υφίσταται σήμερα ο ελληνικός λαός με το θέμα των τραπεζών. Δεν το θέλαμε εμείς.
το επέβαλε ο κύριος Ντράγκη μέσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτός το έπαιρνε. Όταν έκλεισε τη ρευστότητα, παράνομα, ενώ υπάρχει η απόφαση για προσωπική χαλάρωση, παράνομα ο κύριος Ντράγκη το θέμα της προσωπικής χαλάρωσης δεν εφάρμοσε στην Ελλάδα, διότι λέει είναι σε πρόγραμμα. Και τώρα να δείτε. Τώρα που δεν είμαστε σε πρόγραμμα, όταν θα πάμε να ανοίξει την στρόφιγγα για την ποσοτική χαλάρωση, που αφού δεν είμαστε σε πρόγραμμα, είμαστε μέλος της Ευρωζώνης. Θα βρουν άλλες προφάσεις. Ένα είναι το πρόβλημά τους. Πρέπει να υπάρξει αντιμνημονιακή παρένθεση στον τόπο. Ο λαός θα πει όχι. Όχι στην αντιμνημονιακή παρένθεση που σχεδιάζουν ξένοι κύκλοι στο εξωτερικό. Ανεξάρτητα του ό,τι θα γίνει. Ένα πράγμα κάνω έκκληση στον ελληνικό λαό. Μέσα από τα δικά σας μέσα και στον λαό της Ροδόπης και της Κομοτηνής. Χριστιανούς και μουσουλμάνους. Θα πρέπει με ηρεμία, με νυφαλιότητα να προχωρήσουν και να αποφασίσουν από μόνοι τους την τύχη της Ελλάδας. Η ισχυρή αυτή εντολή θα μπορέσει να δώσει δυνατότητες στην κυβέρνηση να φέρει μια συμφωνία η οποία θα είναι με ρύθμιση του χρέους ικανοποιητική για να μπορέσει η Ελλάδα να ξαναμπεί στον δρόμο της παραγωγής, της ανάπτυξης και της πόλης. Όποιο όμως και να είναι το αποτέλεσμα, χωρίς διχασμό, όλος ο πολιτικός κόσμος καλείται να το διαχειριστεί. Υπάρχουν συνταγματικές διαδικασίες και εμείς τις σεβόμαστε πλήρως. Όχι λοιπόν για την αξιοπρέπειά μας, να μην φοβάται και ας ψηφίσει αυτό που λέει η καρδιά. Η φορολογία των αγροτών θα επανέλθει στα προ της ψήφισης από τον κύριο Στουρνάρα, του νομοσχεδίου του φορολογικού, που έδινε όλα αυτά και αναγκαστήκαμε με δύο τροπολογίες να τα αφαιρέσουμε εν μέρη. Άρα αυτό που λέω ξεκάθαρα και η καπνοπαραγωγή και οι βαμβακοκαλλιεργητές και η τεφλοπαραγωγή, όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν πρόκειται να χάσουν τίποτα από αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν, είναι υπογεγραμμένα και εφόσον τελειώσουμε τις διαδικασίες που μας φέραν προς κόμματα ως προς το θέμα του συστήματος του ΠΚΠ, το έχω ξανεξηγήσει σε άλλες μου επισκέψεις εδώ, τις βάσεις πλέον τις έχουμε και θα πληρώσουμε και τα βιολογικά, θα πληρώσουμε και όλα τα οποία τις συνδεδεμένες και όλα αυτά τα οποία μείναν πίσω εξαιτίας του ότι είχαμε τις βάσεις από τη Europublic, η οποία μας παρέδωσε πρόσφατα στις 25-22 Μαΐου. Και δουλεύονται αυτά. Τι θέλω να πω. Γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής. Ότι εμείς τα χρήματα ήδη τα έχουμε πιστώσει στους λογαριασμούς των αγροτών. Το θέμα της απόσυρσης των χρημάτων έχει να κάνει μια γενικότερη πολιτική. Και έχουμε δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι οι τράπεζες, ό,τι και να βγει, είτε ναι βγει είτε όχι, για να επανέλθω στην προτέρα κατάσταση, θα χρειαστεί ένα βάθος χρόνου. Το οποίο βάθος χρόνου θα ξεκινήσει, ξέρω εγώ, από την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, τις επόμενες εβδομάδες και μπορεί να φτάσει και σε ένα μήνα μέχρι που να εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση. Αλλά άλλο το θέμα της πιστώσεως στους λογαριασμούς είτε των συντάξεων είτε των επιδοτήσεων των οποιοδήποτε προγραμμάτων που πρέπει να πάρουν και άλλο το θέμα της απόσυρσης των χρημάτων μέσω της τραπέζης. Είναι τελείως διαφορετικά. Πάντως το φορολογικό είναι υπόψη να συζητηθεί αμέσως γύρω στο Σεπτέμβριο μήνα και οι αγρότες θα πρέπει να γυρίζουν στην προτέρα κατάσταση.